Όπως είπε και ο κύριος Πρόεδρος, η αφορμή για τη σημερινή μας ερώτηση είναι ένα τραγικό γεγονός. Ένας νέος εργάτης, 25 χρονών παλικάρι, σκοτώθηκε την ώρα της δουλειάς σε ένα από τα λατομεία Μαρμάρου της Δράμας. Είναι μια περιοχή, γενικότερα η Ανατολική Μακεδονία Θράκη, όπου βρίσκεται το σημαντικότερο λατομικό πεδίο Μαρμάρου της Ελλάδας. Υπάρχουν 5 ενεργά λατομικά κέντρα, στα οποία λειτουργούν αυτή τη στιγμή 135 λατομεία μαρμάρου. Η παραγωγή φτάνει περίπου στο 90% της παραγωγής μαρμάρου της χώρας μας και βεβαίως όλη αυτή η ποσότητα σχεδόν στο σύνολό της εξάγεται και αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό των ελληνικών εξαγωγών μαρμάρου. Στον κλάδο τώρα αυτό του μαρμάρου, στην εξόρυξη, στην επεξεργασία αλλά και στην εμπορία, εργάζονται περίπου 5.000 άνθρωποι. Όπως είπαμε, όλο αυτό βρίσκεται στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και ειδικά στη Δράμα είναι συγκεντρωμένες οι περισσότερες βιομηχανικές μονάδες αυτού του κλάδου. Όμως, κύριε Υπουργέ, τα ατυχήματα και τα δυστυχήματα δυστυχώς πολλαπλασιάζονται εξαιτίας των ανύπαρκτων ουσιαστικά μέτρων ασφαλείας και εξαιτίας των ανύπαρκτων και πάλι ουσιαστικά μέτρων ελέγχου από το κράτος, από τις δημόσιες υπηρεσίες. Να θυμίσω εδώ, να αναφέρω έναν αριθμό, ένα μακάβριο αριθμό. Έχουμε, τα τελευταία 3 χρόνια έχουμε 6 νεκρούς εργάτες σε αυτά τα λατομεία του θανάτου, ενώ είναι δεκάδες οι σακατεμένοι εργαζόμενοι σε αυτή την τόσο σκληρή δουλειά. Το πιο πρόσφατο είναι αυτό που έγινε στις αρχές του μήνα, στις 4 Σεπτέμβρη, με τον 25χρονο νέο εργάτη. Κοιτάξτε, δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτό το έγκλημα, διότι περί εγκλήματος πρόκειται και η κυβέρνηση θεωρούμε ότι πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της και μάλιστα άμεσα και να σταματήσει, και αυτό το λέμε για όλες τις κυβερνήσεις και για τη δικιά σας, να σταματήσει να παριστάνει τον Πόντιο Πιλάτο. Έτσι λοιπόν, χρειάζεται, κύριε Υπουργέ, άμεσα να διερευνηθούν οι συνθήκες του πρόσφατου αυτού δυστυχήματος, στο οποίο έχασε τη ζωή του, όπως είπαμε, ένας νέος άνθρωπος, να αποδοθούν βεβαίως οι ευθύνες και να δούμε να καλυφθούν οι ανάγκες της οικογένειας αυτού του άτυχου εργάτη, οι οποίες θα πρέπει να ικανοποιηθούν απόλυτα. Βεβαίως, να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για να τηρούνται τα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής. Πρώτα ασφάλειας είναι, θα λέγαμε, αυτό είναι ως πρώτο, μαζί με όλα βεβαίως τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων, να εκπαιδευτούν οι εργαζόμενοι με την ευθύνη της εργοδοσίας, η οποία θα πρέπει να αναλάβει αυτό το κόστος της εκπαίδευσης των εργαζομένων για μια τέτοια δύσκολη και σκληρή δουλειά, και βεβαίως να ελεγχθούν αυτές οι βιομηχανικές μονάδες, τα λατομεία Μαρμάρου, από τις κρατικές υπηρεσίες, όσο πιο αυστηρά γίνεται και σε σχέση με τον μηχανολογικό τους εξοπλισμό, ο οποίος οφείλω να πω ότι είναι πεπαλαιωμένος, να αντικατασταθεί φυσικά όλο αυτό. Και στο τελευταίο, αν έχετε προσέξει και στο γραπτό κείμενο της ερώτησής μας, λέμε ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η επιθεώρηση των μεταλλείων της Βόρειας Ελλάδας, η οποία έχει την έδρα της στη Θεσσαλονίκη, θα μπορούσε όμως να ιδρυθεί και ένα παράρτημα στην περιοχή της Δράμας, όπου κατεξοχήν αναπτύσσεται αυτή η μεταλλευτική δραστηριότητα. Ευχαριστώ.